Ανέλαβε σε μια όντω πολύ δύσκολη χρονικά στιγμή την τύχη των επιχειρήνων τη χώρα μετά την αγωνία του Κώστα Τίνου Μίχαλου, ο οποίο πραγματικά είχε δώσει έναν άλλο τόνο στον θεσμό. Επίση, τον πρόεδρο τη ΓΕΣΕΔΕ, τον κύριο Καπατά, οι οποίοι ουσιαστικά αυτοί οι δύο φορεί εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο τη επιχειρηματικότητα τη χώρα. Τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά και οικονομικό υπόπτη τη Κεντρική Ένωση, τον κύριο Γιάννη Μουτσινά, για την παρουσία του, για να μας ανακοινώσουν σήμερα από κοινού ωραία πράγματα και να αρχίσουμε και με το πρωτόκολλο τους αξιότιμους βουλευτές Μεσσηνίας, τον κύριο Λαυρόπουλο, τον κύριο Χρυσομάλη, τον κύριο Μαντά, τον κύριο Χαρίτση, τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουπαλά, τους εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Φάβο και κύριο Γερόπουλο, γιατί εκπροσωπούν τον Δήμο Καλαμάτα και τον Δήμο Πύλου Νέστορος, τον πρόεδρο της ΕΑΣ Μεσσηνίας. Δεν γνωρίζω αν θα έρθει και ο πρόεδρος της Υπουργής, αν θα προλάβει, γιατί θεωρούμε ότι είναι βασικό να πούμε και ο πρωτογενής τομέας. Συγγνώμη, ζητάω από τον πρόεδρο της ΟΕΠΕΣ Μεσσηνίας, μια και είναι και μέλος του επιμελητηρίου, τον πρόεδρο του Παραγερόπουλου, τον πρόεδρο της ΕΣΕΔΕ, τα μέλη της διοίκησης του επιμελητηρίου προφανώς, για τη σημερινή συνάντηση, η οποία σκοπό έχει πάνω από μια προσπάθεια του επιμελητηριακού θεσμού μέσα σε μια έκτακτη κατάσταση να προσεγγίσει προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί νέα εκτός της πανδημίας, λόγω των πυρκαγιών, να βρεθούν, να καταγραφούν πράγματα, να βρεθούν και λύσεις. Στο πλαίσιο ότι θεωρούμε όλοι ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, όταν το αναλαμβάνομαστε. Ήδη είμαστε σε μια δεύτερη χρονιά δύσκολη λόγω πανδημίας και η περιοχή μας, μαζί με άλλες σχολικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπως και η Αίγια, υπέστησαν ζημιές. Οι οποίες καλούμαστε κι εμείς ο καθένας από το εταιρείο του να δούμε λύσεις έτσι ώστε να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, παραγωγούς και πολλούς άλλους, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές από αυτές τις καταστροφές. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι το σύνολο της επιχειρηματικότητας και εμείς ως επιμελητήριο ζητάμε και έχουμε ήδη δει σε τα δύο διαδικτυά, αλλά θα το κάνουμε και ως Πελοπόννησο και αυτό ως επιμελητήριο Πελοπόννησου, συγκεκριμένα πράγματα γιατί οι καταστροφές ήταν έντονες και το. Δεδομένο είναι ότι δεν είναι τόσο οι πληγές οι σημερινές όσο αυτές οι οποίες θα προκύψουν στο μέλλον. Έχουν υποστεί εμέσως ζημιές και μεταπιεκτικές επιχειρήσεις, γιατί έχει καταστραφεί το μεγάλο νούμερο του κεφαλαίου της περιοχής μας. Έχουν υποστεί ζημιές κοινοτροφικές επιχειρήσεις, άρα και άλλες μεταπιεκτικές, τηλεκομικές και άλλες θα έχουν και αυτές ζημιές. Άρα καλούμαστε σε μια πολύ δύσκολη εξίσωση να βρούμε λύσεις για προβλήματα τα οποία δεν θα είναι για 5 και 6 μήνες, θα είναι για ένα χρονικό διάστημα αρκετά σοβαρό για να αποκοδίσουν πάλι. Μην ξεχνάμε ότι μέλη μάλλον μας, όσο δε μάλλον μας στην περιφέρεια, να κρατήσουμε τον κόσμο στις περιοχές τους. Να μην έχουμε ερμοποίηση, αυτό που έχουμε να αποφύγουμε όλοι, γιατί ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, σύμμετο τον τουρισμό που στην περιοχή μας ανεβαίνει, είναι αυτός που ουσιαστικά κινεί τα νήματα στην περιοχή και κρατάει τον κόσμο οικονομικά καλά. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένα και δεν έχουν ενημερωθεί, τα περισσότερα τα ξέρετε, τα προβλήματα έχουν καεί περίπου 51.000 στρέμματα στην Ομό Μεσσηνίας. Σε συγκεκριμένες περιοχές, στην Άνω Μεσσηνία, στο Δήμο Πύλου Νέστορος, εντόνως σε δύο σημεία, σε τρία που θα μας πει ο Δήμαρχος, και στη Μάνη. Περιοχές οι οποίες προφανώς πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν πράγματα για να μην έχουν πλημμυρικά φαινόμενα και πολλά άλλα, αλλά ταυτόχρονα η μέρημνά μας επαναλαμβάνω, ειδικά σε κτηνοτρόφους και αλαδιακοπτική παραγωγή, να βρούμε τρόπους να τους βοηθήσουμε για το άμεσο μέλλον. Από εκεί πέρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα αρχίσω τώρα να διαβάζω τα αιτήματα, γιατί δεν θέλω να το κάνω, που έχουμε προς την κεντρική εξουσία, τα οποία τα ζητάμε. Απλά ένα περίγραμμα είναι ότι ό,τι γίνει ή ό,τι έχει ήδη ανακοινωθεί θα γίνει στην περιοχή της Έλλειας, εκτονούν κάνει θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει στους νομούς υπηρόπλητος αυτούς. Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία. Θα τα εξειδικεύσουμε λίγο αργότερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χατζηθεοδοσίου.